Πίσω στη συζήτησή μας είναι και ο κύριος Γιώργος Τράγκας πλέον μαζί μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Τράγκα. Καλησπέρα σας. Κλείνω τον κύκλο των πολιτικών και έρχομαι σε εσάς. Ναι, κύριε Μανώλη. Κύριε Νικολάου, αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει. Αυτό που είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος, αρκεί ο χρόνος, η επιμήκυνση για να σωθούμε. Αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει από τις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, με τις δύο επανωτές εκλογές, είχαμε παλιότερα για 6 μήνες μια κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Σας το είπε ο κύριος Καψής, ναι, πριν. Ένα λεπτό. Λέει, δεν είχε η Δημάρ την πολιτική νομιμοποίηση στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία και τώρα θα έχουμε το ίδιο ακριβώς με ένα άρωμα αριστεράς. Αυτή είναι η άποψή μου. Η πολιτική συνεχίζεται η ίδια. Και θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται η ίδια, γιατί μόλις χθες. Επομένως, δεν βλέπετε ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Ναι, μόλις χθες. Δεν το βλέπετε. Μόλις χθες ο κύριος Σαμαράς μίλησε και μάλιστα απευθύνθηκε στους ξένους, από ό,τι κατάλαβα, ναι, εγώ, μετά το αποτέλεσμα και ξέχασε ακριβώς. Μα μίλησε και στα αγγλικά. Ναι, τι έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Και σωστό είναι, γιατί είχε 100 δημοσιογράφους από ξένα μέσα. Στα ελληνικά τι είπε. Είπε ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία και την υπογραφή μας, στην ουσία αυτό είπε. Ναι. Πριν από 24 ώρες, δηλαδή μέχρι και την παραμονή των εκλογών που μπορούσε να μιλήσει πολιτικά, έλεγε επαναδιαπραγμάτευση. Έλεγε αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Σήμερα βγήκε βέβαια και είπε ότι ισχύουν όσα είχε πει για την επαναδιαπραγμάτευση. Μετά την κριτική που δέχτηκε. Εγώ, κύριε Χατζηνικό, θα σας πω το εξής. Ακούω περί επιμήκυσης και θα το πανηγυρίσουμε. Ναι. Να σας πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι πολιτικοί σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η κοινωνία. Να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα μέτρα που έρχονται, που έχουν αποφασιστεί νωρίτερα, πριν από 2 μήνες, και θα εφαρμοστούν και εφαρμόζονται τώρα, είναι καταστροφικά. Έχετε πάει στην εφορία, κύριε Χατζηνικολάου? Εγώ νομίζω ότι όποιος έχει πάει στην εφορία καταλαβαίνει, έτσι, ότι μπορεί να πληρώσει 3 μισθούς ή 3 συντάξεις εφορία φέτος από εκεί που δεν πήρε καθόλου τον προηγούμενο χρόνο. Τα χαράτσια που σταμάτησαν, καθυστέρησαν, θα τα γλιτώσουμε? Όχι. Άρα λοιπόν η καταστροφική πολιτική, η ύφεση που έχει φτάσει 22,6% την ανεργία, μιλάμε για εκπληκτικό νούμερο. Θα συνεχιστεί, ναι ή όχι? Με την επιμήκυση θα αλλάξει κάτι? Ασπιρίνες, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα, εγώ πιστεύω πολύ σύντομα ότι αυτή η κυβέρνηση, όσο και να συμμετέχει και η αριστερά, δεν έχει μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν πάμε για να πετύχουμε αυτό που πρέπει για τους Έλληνες. Και πιστεύω ότι μπορεί να εκτονώθηκε ο κόσμος με τις πρώτες εκλογές και κάποιοι να πίστεψαν με το δεύτερο αποτέλεσμα ότι νομιμοποιείται αυτή η πολιτική του μνημονίου και κυρίως οι Γερμανοί, ήδη πανηγυρίζουν. Και κάποιοι στην Ελλάδα νόμισαν ότι εδώ τελειώνουν όλα. Εγώ να πω ότι εδώ αρχίζουν όλα. Τώρα αρχίζουμε. Και θέλω να σας πω και ένα τελευταίο, ότι μου έκανε εντύπωση σήμερα ο κ. Σαμαράς, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος των Ανεξαρτήτων Εγγύνων, και θέλω να το συνδέσω και με αυτό που άκουσα από τον κ. Δελαστίκ, ότι αν χρειαστεί ο 180, θα βρεθεί, δηλαδή να υπονοούν. Αμφιβάλλεται. Εγώ θα σας πω. Λέω λοιπόν το εξής. Άκουσα και τον κ. Σαμαρά σήμερα να λέει ότι ο κ. Καμένος μας είπε ότι δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση προσωπικά. Δηλαδή δεν εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους Έλληνες και αφορά τον κύριο Καμένο ή αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το προσωπικά ήταν ένα υπονοούμενο κατά την άποψή μου βαρύ και ατόπιμα. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, για να είμαι καθαρός. Όποιος τολμήσει, αυτή είναι η άποψή μου, σε περίοδο κρίσης, εκτός αν προλάβει και το κάνει σήμερα αύριο που ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι έρχεται, να πάει να προστεθεί για να γίνει ο 180, για να γίνουν οι αλλαγές που πάνε να γίνουν και συνταγματικά θα κρεμαστεί στο Σύνταγμα από τον κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό και καλά θα κάνει ο κόσμος. Λίγο φοβιστικό. Όχι, ένα λεπτό. Δεν είναι καθόλου φοβιστικό. Δεν ακούγεται ως πολιτικό επιχείρημα. Κύριε Χατζηνικολάου, όταν λέω θα κρεμαστεί, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Συζητάμε για ένα μη θέμα, δεν την καταλαβαίνω. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Για ποιο πράγμα χρειάζεται 180. Για αναθεώρηση του συντάγματος. Λοιπόν, λέω, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή το ακούω, εγώ το λέω σε αυτούς που το λένε. Χρειάζεται και η επόμενη. Και με 151 αποφασίζει να είναι η επόμενη. Εγώ το λέω επειδή το άκουσα. Και με 151 αποφασίζει η Βουλή αυτή. Είναι η επόμενη. Μπορεί να νομιμοποιήσει όμως μνημόνια, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα με 180 και παραχώρησε τη κυριαρχία. Αυτά ξέρετε πώς είναι αυτά. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Βουλή μπορεί να πάρει μια απόφαση για το μνημόνιο που δεν έχει εγκριθεί. Από τις αποφάσεις που χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία. Πλειοψηφία, 180. Θέλω να πω λοιπόν, και επειδή για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω θα κρεμαστεί στο Σύνταγμα, έχουμε ξεχάσει τι έχει γίνει πριν από λίγο καιρό. Έχουμε ξεχάσει ότι σήμερα είχαμε 4 αυτοκρονίες, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Έχουμε ξεχάσει πού είναι η κοινωνία μας και νομίζουμε ότι επειδή κάναμε εκλογές και εμείς εδώ μιλάμε για την κυβέρνηση και ποιος θα μπει και ποιος θα μπει. Και αν θα τιμωρηθεί κάποιος, Εξεταστική Επιτροπή τελείωσε. Παπαλά που λέει και ο λαός, από ό,τι κατάλαβα σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τέρμα Εξεταστικές Επιτροπές, τέρμα η τιμωρία των ενόχων που μας έφτασε εδώ. Τέτοια ακούω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Το συνέτεροι λύκη βάζει και όρους. Να μην θυγούν οι συνέτεροι, αλλιώς δεν θα γινότανε.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ό,τι χειρότερο γίνεται και πιστεύω και πιστέψτε με, θα το δείτε, ότι επειδή η κοινωνία είναι ακόμα στα κάγκελα και το εννοώ, και μόλις αρχίζουν τα χαράτσια να πέφτουν σαν τη βροχή, θα μου το θυμηθείτε ότι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα που είχαμε και πριν από ένα χρόνο. Άρα δεν άλλαξε τίποτα ούτε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί κάποιοι την παραμείνουν. Θα πάω τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στον κύριο Σιώγα. Κύριε Κουκουλόπουλε, έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα για το πόσο ωραία τα είπατε πριν. Μου γράφουν εδώ οι πολίτες στο Twitter. Το 12% λέει φαίνεται καθαρίζει το μυαλό του Πασόκ. Και αρχίζει λέει και ο Βενιζέλος και ο Κουκουλόπουλος και τα λένε πολύ ωραία. Πού ήταν όμως 2,5 χρόνια. Μόνο που δεν τα κάνανε. Γιατί δεν τα κάνανε. Στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο. Κύριε Σιώγα, έρχομαι σε εσάς. Τι εξήγηση δίνεται καταρχήν στο γεγονός ότι κάνατε ένα από τα χειρότερα ποσοστά σας κοινοβουλευτικά στη μεταπολίτευση, νομίζω το 1993 είχαμε το ίδιο ποσοστό. Το ίδιο ποσοστό. Στο πώς το εξηγείτε και αν αυτό σας οδηγεί και σε συζήτηση για αλλαγές στο κόμμα. Καταρχήν θεωρούμε ότι είναι ένα, πρώτα και κύρια ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Αυτό όμως δεν είναι ωραίο είναι να το λέτε κύριε, έτσι. Αφήστε, δεν μπορείτε να το λέτε έτσι. Ξέρετε γιατί το λέω κύριε Σιώγα. Είναι σαν να μας μαλώνετε που δεν σας ψηφίσαμε. Μας κρίνει ο κόσμος. Είναι σαν να μας μαλώνετε που δεν σας ψηφίσαμε. Κοιτάξτε, δεν είναι κομψό. Δηλαδή. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπουν εκατοντάδες. Δηλαδή, ένα ακόμα. Να σας πω τώρα κάτι. Ακούστε με ένα λεπτό. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Και πληρώνουμε και την ειλικρίνειά μας. Θα σας πω κάτι ανθρώπινο. Όταν κάποιος κάνει ένα λάθος, όταν κάτι δεν του πάει καλά, δεν μπορεί το πρώτο που λέει να είναι ότι το λάθος μου έχει επίπτωση σε εσάς. Ναι. Πρέπει πρώτα να κοιτάει τον καθρέφτη του. Μα δεν το δέχονται σαν λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί το πρώτο που μας λέτε να είναι ότι δεν είναι καλό για το λαό που πήραμε χαμηλό ποσοστό. Πείτε μας πρώτα τα δικά σας λάθη που οδήγησαν σε αυτό. Μισό λεπτό να σας πω. Και το 2009... Δηλαδή είναι αλαζονικό αυτό. Αφήστε με να σου πω. Σας αφήνω. Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2009 είχαμε λάβει 7,5% και ήταν μειωμένο το ποσοστό σε σχέση με το 2007. Δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και οι πολιτικές του προβλέψεις και οι πολιτικές του εκτιμήσεις που τι λέγανε, έρχεται θύελα και ότι όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί τον Οκτώβριο του 2009... θα φέρει βάρβαρα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Ανάλυση πρόβλεψη 10. Λέγαμε. Σας βάζω εγώ. Ανάλυση πρόβλεψη 10. Διατάφτατε λέγαμε... σας το είπα λαό. Λέγαμε επίσης ότι αν ο λαός δεν ξεσηκωθεί και στο βαθμό που επιδεικνύει ανοχή στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική του Πασόκ και μετά της συγκυβέρνησης, η ζωή του συνεχώς θα επιδεινώνεται. Και γι' αυτό και σε αυτό δικαιωθήκαμε. Πήγαμε αυτή την προεκλογική περίοδο, πήγαμε κόντρα στο ρεύμα. Το ένα ρεύμα αυταπατών, ότι μπορεί να υπάρξουν εύκολες, ανώδυνες λύσεις, μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση, χωρίς αναμέτρηση με τα μονοπόλια και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε ένα ρεύμα αυταπατών, στο οποίο είχε πρωταγωνιστής αυτού του ρεύματος, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός έπεσε... Να μην πω, θύμα παγιδεύτηκε σε αυτή την αυταπάτη. Θεωρούμε και από την τοποθέτηση, για παράδειγμα, του κυρίου Σταθάκη, ότι γρήγορα θα υποχωρήσουν αυτές οι αυταπάτες. Δέστε τι είπε. Στηρίζουμε την κυβέρνηση. Και δεν το είπε, εκφράζει θέση του κόμματός του. Είπε, θα στηρίξουμε την κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση του χρέους. Άρα αναγνωρίζει το κόμμα του ότι ο λαός χρωστάει. Ότι χρωστάει δηλαδή στους πιστωτές της ελληνικής πλουτοκρατίας, ότι χρωστάει στα μονοπόλια. Επίσης, θεωρούμε ότι θα υποχωρήσει και ο φόβος, στο οποίο εμπόριο φόβου είχε επιδοθεί η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και το Πασόκ που του έλεγε ότι αν δεν ανδεχτεί μια νέα δέσμη βάρβαρων αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων, θα έρθουν σεισμοί και καταποντισμοί. Επιμένουμε να λέμε ότι ο κίνδυνος ανεξέλεκτης χρεοκοπίας είναι υπαρκτός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στη σημερινή συζήτηση τέθηκε το ζήτημα της επόμενης μέρας. Επομένως καταλαβαίνω αυτό που μου λέει εδώ και ο φίλος μου Σεραφείμος Σύλλας, ο γνωστός ηθοποιός που κάνει τα σκετσάκια και διάφορες άλλες πολύ πετυχημένες δουλειές. Μου λέει, Νίκο, έχεις μεγάλο άδικο.
Ο λαός δεν καταλαβαίνει τις θέσεις του ΚΚΕ. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Ο λαός έχει το λάθος. Δεν είπαμε δεν καταλαβαίνει. Αστειεύεται βέβαια. Δεν είπαμε ότι δεν. Εμείς δεν ισχυριστήκαμε. Ενώ εσείς τα λέτε σοβαρά. Δεν ισχυριστήκαμε ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν την αποδέχεται. Δεν την αποδέχεται. Δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει το δρόμο. Αποφασισμένος, αν θέλετε. Επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς απαιτεί αναμέτρηση με την άρχουσα τάξη. Και αυτό. Και δεν έχει όχι αποφασίσει. Επειδή ακριβώς καταλαβαίνει. Αν δεν το καταλάβαινε, μπορεί να. Εμείς δεν μπορεί. Και να σας πω και κάτι. Πληρώνουμε σε πολλοί. Δεν στεναχωριέστε που δεν πείθετε. Πληρώνουμε. Βεβαίως και μας προβληματίζει. Και βεβαίως και θα ασχοληθούμε με το πώς θα γίνουμε πιο ικανοί. Να εκλαϊκεύσουμε, να διεισδύσουμε σε εργαζόμενες λαϊκές μάζες. Αλλά με αυτή τη γραμμή, με αυτή τη στρατηγική. Να σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη που έχει σταθεί όρθιο σε μια περίοδο που κόμμα κέντρο αριστεράς διεκδικεί το τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας. Τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης είτε συγχωνεύτηκαν μαζί με σοσιαλδημοκρατικά και κεντροαριστερά σχήματα, είτε διαλύθηκαν. Τώρα δεν σας βολεύει και η εξέλιξη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αντιπολίτευση. Δεν σας βολεύει. Σας βόλευε εσάς να είναι κυβέρνηση καλούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να δυσκολευτεί στη μάχη εκεί της καθημερινής φθοράς της κυβερνητικής. Βεβαίως ένα κόμμα κρίνεται και στην αντιπολίτευση. Ναι, ένα κόμμα κρίνεται και στην αντιπολίτευση. Και ο λαός πρέπει να παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις και τις θέσεις που θα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος χάρη, το θέμα αυτό της διαπραγμάτευσης. Εδώ υπάρχει μια πείρα που λέει ότι διαπραγμάτευση έγινε. Το Ιούλιο του 2011 έγινε διαπραγμάτευση, αναδιάρθρωση και επιμήκυση του δημοσίου χρέους. Τι έφερε αυτή η διαπραγμάτευση. Όχι μόνο έγινε, αλλά μετά ο κύριος Βενιζέλος είχε δηλώσει ότι μετά τη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση. Και έγινε τον Οκτώβριο. Ναι. Και τον Οκτώβριο του 2011 έγινε πάλι αναδιάρθρωση του χρέους. Τι έφεραν αυτές οι αναδιαπραγματεύσεις, έφεραν μέσω πρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, έφεραν τον νόμο 4024 του 2011. Με αυτούς τους δύο νόμους ο ελληνικός λαός βομβαρδίστηκε με φόρους, βομβαρδίστηκε με μειώσεις μισθών και επέκταση ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Όπως και να έχει. Επιμένουμε στο ότι όποια κυβέρνηση και θα σχηματιστεί, μάλλον θα έχει και το δεξιό πρόσημο, έτσι θα έχει και το δεξιό πρόσημο, έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που ομνύει πίστη και αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένη να κάνει το εξής. Πρώτον, να εφαρμόσει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, που τι σημαίνει αυτό, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, με ταυτόχρονη ενίσχυση, χρηματική ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άρα, μαχαίρι σε μισθούς και συντάξεις. Και είναι ψέμα αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, ότι τα χειρότερα πέρασαν. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Πάμε στον κύριο Νικολάου, μπορώ να πω κάτι για το θέμα της αριστεράς, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, να το πείτε για να πάω στον κύριο Τράγκα που δεν έχει μιλήσει. Υπάρχει μία στρατηγικής σημασίας ανατροπή στο χώρο της αριστεράς σε αυτές τις εκλογές. Επειδή ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος, πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι τις 6 Μαΐου δεν υπήρχε ούτε ένας αριστερός που να μην αναγνωρίζει τον ηγεμονικό ρόλο του ΚΚΕ στο σύνολο της ελληνικής αριστεράς, την Πρωτοκαθεδρία. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει και πρόταση να είναι και πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως των προθέσεών του, η Αλέκα Παπαρίγα. Τι συνέβη, Το κομμουνιστικό κίνημα έχει διασπαστεί εδώ και 40 χρόνια. Το ΚΚΕ σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις έχει αποδείξει εμπράκτος, μέχρι δηλαδή τις εκλογές της 6 Μαΐου, μέχρι και το 2009, την ηγεμονία του απέναντι στο ρεύμα που προήλθε από το λεγόμενο παλιά ΚΚΕ εσωτερικού. Τώρα, στις 6 Μαΐου, για πρώτη φορά, έχουμε ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων, που γίνεται διπλάσιο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που εκφράζει ιστορικά και με τις εξελίξεις της πραγματικότητας το ρεύμα αυτό. Διπλάσιο από το ποσοστό του ΚΚΕ. Είναι στρατηγική σημασία ανατροπή. Και στις 17 Ιουνίου το ποσοστό γίνεται εξαπλάσιο. Γίνεται εξαπλάσιο κατά την άποψή μου, διότι το ΚΚΕ, αντί να διεκδικήσει τον ηγεμονικό του ρόλο στην αριστερά, ανέπτυξε την καινοφανή θεωρία ότι δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Αυτό εγώ ειλικρινά πρώτη φορά το άκουσα σε αυτές τις εκλογές, διότι όπως θα σας θυμίσω, το 1974 το ΚΚΕ κατέβηκε στις εκλογές ως ενιαία αριστερά, με το όνομα ενιαία αριστερά, με το ΚΚΕ εσωτερικού.
το 1989 συγκρότησε το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Αυτό λοιπόν το ζήτημα που έγινε τώρα προσδίδει χαρακτηριστικά στρατηγικής ήττας στο ΚΚΕ. Και εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί εγώ δεν χαίρομαι καθόλου για αυτή την εξέλιξη. Πιστεύω όμως ότι τιμωρήθηκε το ΚΚΕ για την αυτοαπομόνωσή του από όλο τον κόσμο της αριστεράς, και θα ήμουν ευτυχής εάν υπήρχε ένας προβληματισμός για να αντιληφθεί το ΚΚΕ αν διέπραξε λάθος, διότι όπως διαπιστώνεται στην πράξη, η έκκληση της κυρίας Παπαρίδα να διορθώσει την ψήφο του ελληνικός λαός οδήγησε στον υποδιπλασιασμό, στη μείωση κατά 50% δηλαδή, της δύναμης του ΚΚΕ. Να ξεκινήσω από κάτι, να πω ότι τώρα το ΚΚΕ συρρυκνώθηκε, αν μου επιτρέπετε να πω, να ξεκινήσω από τον κύριο Δελαστή. Κατά τη γνώμη μου, το ΚΚΕ συρρυκνώθηκε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μια προοπτική εξουσία. Ένα συμπέρασμα, ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προοπτική εξουσία και ήταν ελκυστικός. Που μπήκε στη Βουλή και ασχολούνται αυτή τη στιγμή περισσότερο. Αυτό είναι ενταγμένο στο σχέδιο αποδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που δεν θα περάσει. Ποιο είναι οι ερωτήσεις που σας κάνω? Όχι ερωτήσεις. Λέω, ας προβληματιστεί ο ελληνικός λαός για το γεγονός ότι παρά το ότι είμαστε το μικρότερο αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικό κόμμα, οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι ασχολούνται με αυτό. Κύριε Διώγα, μισό λεπτό. Φύγανε 300.000 άνθρωποι. Φαίνεται ποιον φοβούνται. Ποιο, ένα ποιος, μήνα σα φύγανε 300.000 κόσμο. Φαίνεται. Να μην το ρωτήσουμε. Δεν επιτρέπεται. Να πω. Τίποτα, αυτό ήθελα. Τίποτα. Λοιπόν, εγώ τέλο πάντων ξεκίνησα ανάποδα λέγοντα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε προοπτική ελκυστική εξουσία. Και επομένως η αριστερή, ο αριστερός χώρος κινήθηκε προς τον πλέον δυνατό και ελκυστικό χώρο εξουσίας, διότι ο λόγος του ΚΚΕ δεν του έδινε καμία ελπίδα να έρθει στα πράγματα, ούτε να παίξει ρόλο στα πράγματα. Πάω τώρα σε αυτά που λέμε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα η οποία θα καταπιεί 3 με 4 κυβερνήσεις. Και όταν λέω θα καταπιεί, το εννοώ. Η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα συνιστά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε 3.500 νεκρούς από αυτοκτονίες, καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Έχουμε βιαίως εκπαντριστέντες, περίπου 260.000 ανθρώπους σε Αυστραλία και άλλες χώρες του εξωτερικού, κυρίως νέους ανθρώπους, που χάσαν τη δουλειά τους ή είδαν ότι δεν έχουν καμία προοπτική στην Ελλάδα, καμία ελπίδα. Έχουμε περίπου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 1.200 άνεργους, 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με υπολογισμούς ανεπίσημους, και κυρίως έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, καρκινοπαθείς και άλλους, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση πλέον, λες και είμαστε τριτοκοσμική χώρα της Αφρικής και όχι της Ευρώπης, στις θεραπείες τους. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν βλέπεις και χάνεις τον άνθρωπό σου ή το παιδί σου, επειδή δεν έχει την κατάλληλη πρόσβαση στη θεραπεία του, αρχίζουν και δημιουργούνται άλλα φαινόμενα τα οποία επιδρούν και στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό, αν ρωτήσουμε γιατρούς ή δικηγόρους αυτή την εποχή, θα σου πούνε ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σωρεύονται στις αίθουσες των ψυχιάτρων, άλλοι οι οποίοι ζητάνε στήριξη, και όλα αυτά φυσικά θα καταπιούν 3 με 4 κυβερνήσεις, διότι είμαστε κάτω από το κοντρόλ των διεθνών τοκογλύφων, των διεθνών δανειστών μας. Η ανθρωπιστική κρίση όμως είναι αποτέλεσμα της εθνικής τραγωδίας, μιας εθνικής καταστροφής. Και υπάρχει παγκόσμια προτυπία στην Ελλάδα ότι η προτέτεια αυτής της καταστροφής είναι ατιμόρυτη. Το γεγονός ότι είναι ο κ. Τσοχατζόπουλος στον Κορυδαλλό δεν λέει τίποτα. Όπου έχει συμβεί τραγωδία, ακόμη και στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή, δικάζουν μετά τον Μένεμ τον επόμενο πρωθυπουργό που πήγε, και είναι 82 χρονών άνθρωπος και τον δικάζουν εκεί. Τον δικάζει η κυρία Κίρχνερ. Εδώ μένουν ατιμόρυτοι όλοι, σαν να έγινε αυτή η εθνική καταστροφή, ήρθε από τον ουρανό ξαφνικά. Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Καραμανλής, δεν έχει καμία ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία ευθύνη το Πασόκ, δεν έχει καμία ευθύνη κανένας. Δεν έχουν ευθύνη οι διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, που δεν είναι της Ελλάδος, είναι των ξένων. Το είπε και ο κύριος Βενιζέλος, με επιβεβαίωσε μετά το δημοσίευμά μου, ότι από το 29 ανήκει στους ξένους κατά 94%. Άρα ασκούσε και την νομισματική πολιτική οι κύριοι που ήταν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε και ανθρωπιστική κρίση, αποτέλεσμα εθνικής τραγωδίας, με ατιμόρυτους όλους τους πρωτοϋπεύθυνους. Τουλάχιστον ούτε ανακρινόμενους, ούτε να καταθέτουν ως μάρτυρες. Αυτό έχει επιδράσει επίσης στον πληθυσμό και στο εκλογικό σώμα. Και πάω τώρα σε αυτά που γίνονται τα τελευταία 24 ώρα. Η χώρα ψήφισε, κατά τη γνώμη μου, κάτω από
καταιγισμό, από καταιγιστικές ρηπές, φόβου και τρόμου, κυρίως από τους ξένους. Εγώ προσωπικά έχω 47 χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν έχω ξαναζήσει, στον ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον, να ψηφίζει μια χώρα και όλες οι γύρω χώρες και κυρίως η κεντρική χώρα η Γερμανία. Γιατί υπήρξε καμία εκλογή μετά το 1974 που δεν ψηφίσαμε με εκβιαστικά διλήμματα. Κοιτάξτε, ήταν δικά μας. Ήταν εγχώρια και παραγόμενα, αν θέλετε, από το ελληνικό κατεστημένο. Παραδείγματος χάρη το Καραμαλίσι Τάγκς. Αργότερα Παπανδρέου ή Χάος, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Τώρα τελευταίος Σαμαράς πάλι ή Χάος. Και όλα αυτά. Εδώ έχει δημιουργηθεί, κακά τα ψέματα, εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το κοντρόλ των ξένων δημιουργεί και άλλες παρενέργειες, φοβίες. Παραδείγματος χάρη σήμερα η Berlin Zeitung έγραφε ότι μέχρι χθες ήταν έτοιμοι να επαναστατήσουν, σήμερα ζητιανεύουν. Συνεχίζεται δηλαδή σε διεθνή κλίμακα μια κατασκοφάντηση της χώρας, η οποία εγώ δεν περιμένω να ανακάνει καμία ανάπτυξη, είναι αναπτυξιακή φαντασίωση αυτό που λέμε. Όταν σε βρίζουν όλοι γύρω σου και σε θεωρούν σπιναλόγκα της Ευρώπης, όταν είσαι το νησί της Ευρώπης, το οποίο φοβούνται μην περάσει κανείς με καμιά βάρκα απέναντι και μολύνει κανένα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να προσελκύσεις επενδυτές. Όλα αυτά που λέμε είναι αναπτυξιακές φαντασιώσεις, παρεστήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν έρθει κάποιος, θα έχει καιροσκοπική επένδυση. Θα έρθει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πάρει συγκεκριμένα πράγματα και θα φύγει σε συγκεκριμένο χρόνο. Τώρα πάμε στα τελευταία και τελειώνω, στα εκλογικά, κατά τη γνώμη μου. Έμαθα ότι πριν έρθετε εδώ, στην εκπομπή σας, καταρχήν με ρωτούν πολλοί φίλοι, τι έγινε ο Ενικός, λέει, τον ξεχάσαμε. Ο Ενικός ήταν προεκλογική εξαγγελία, τώρα είμαστε μετά τις εκλογές. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πιστεύω το εξής πράγμα. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα. Είναι ήδη σε ιστορική τεφροδόχο. Από εκλογές σε εκλογές πέφτει το ποσοστό. Έμαθα ότι προτείνατε να γίνει αμυγής κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω με 10 λόγια. 10 λόγια με γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Δεν θέλω να σας κουράσω. Κοιτάξτε, έχουμε μια λαϊκή ετοιμιγωρία, είναι σεβαστή. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 31%. Είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει και λέει: εγώ θέλω ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρακολουθώ και να κρίνω. Και νομίζω ότι πολύ έξυπνα ο νέος πρόεδρος που δεν έχει κλείσει ούτε τα 38. Επέλεξε αυτό το ρόλο. Να παρακολουθεί, να ελέγχει και να κρίνει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα Πασό και μία Δημάρ, η οποία λέει τώρα να μην βάλουμε τον κύριο Σαμαρά, να βάλουμε ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης. Να έχουμε 3-4 υπουργούς και εμείς μέσα. Ένα να κάτσουμε στο τραπέζι, γιατί η εξουσία είναι πάντα μεθυστική και είναι και ωφέλιμη, να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα πούμε. Η Δημάρ φοβάται ότι θα εξαερωθεί. Θα μπει σε Μιτσουμπίση, εξαεριστήρα. Δηλαδή, μόλις μπει και πάρει τα πρώτα μέτρα, πολύ, Γιώργο, και πάρει τα πρώτα μέτρα του μνημονίου, θα επιμεριστεί του πολιτικού κόστους που θα έχει η νέα κυβέρνηση. Θα έχει ένα αναπόφευκτο πολιτικό κόστος. Δεν θα έχει. Μετά θα αναρωτηθούν και πολλοί, ας πούμε, σε ένα βήμα στραβό που θα γίνει. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν στραβά. Δεν υπάρχει καμία που να είναι, ξέρω εγώ, άψογη. Ένα-δύο στραβά θα γίνουν, θα πάρει ένα ανάλογο κόστος ο κύριος Κουβέλης. Το ίδιο και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω, μου λέγαν πριν, θέλει να κάνει ένα τελικό lifting, ρε παιδί μου, να κάνει όλα τα τραβήγματα μαζί. Να τραβήξουν από εδώ, να τραβήξουν από εκεί, να κάνει λιποαναρρόφηση, να κάνει τα πάντα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του. Αλλά αυτή τη στιγμή και αυτός δυσκολεύεται και γι' αυτό επιτίθεται κατά τη γνώμη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενσωματώνει βίαιος τμήματα του ΠΑΣΟΚ. Όχι παλαιάς ηλικίας, όχι μεγάλες ηλικίες, τους νεότερους. Τους ενσωματώνει με τη μία, όπως λένε. Κατευθείαν. Και αυτό φοβάται και το ΚΚΕ, ο φίλος μου, γιατί από εκεί δεν έχουν προοπτική. Καταλάβατε, βγαίνουν στις διάφορες αγορές, το αγροτικό, το εργατικό κίνημα, αλλά ο άλλος έχει προοπτική και ελπίδα εξουσίας. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση αμυγός της Νέας Δημοκρατίας. Και αν θέλουν να δώσουν ψήφο ανοχής, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης. Διότι στη διαχείριση κρίσεων. Αυτό όμως, έτσι ξέρω θα είναι εγώ πολιτικά πολύ εύθραυστο πράγμα. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι καθόλου εύθραυστο. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν αρχίσουν και ξυλώνονται πεζοδρόμια ή περάσουμε στη δεύτερη, τρίτη φάση ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, θα σώσει την κατάσταση ότι θα μετέχουν 4 του Δημοκρατικής Αριστεράς και 3 του ΠΑΣΟΚ. Μα την ίδια πολιτική νομιμοποίηση έχει μια κυβέρνηση. Που είναι θα έχει, με συγχωρείτε, δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση να δώσουν τα χέρια 3 αρχηγοί. Και να πούνε ότι με συγχωρείτε, εντάξει, ας βάλουν και 4-5 στελέχη. Είναι ανάγκη, με συγχωρείτε, στη διαχείριση κρίσεων έχεις πάντα κάβες ασφαλείας.
Και εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει, όσο και σας φαίνεται περίεργο, είμαι όχι σφόδρα, είμαι μέχρι το τελευταίο κύτταρό μου αντιμνημονιακός, παλαιός δεξιός και αντιμνημονιακός μέχρι θανάτου. Παλαιός αλλά... είστε γενικά, όχι μόνο ναι, δεξιός. Ναι, παλαιός και παλαιός και στην ηλικία. Δεν έχει καμία σημασία, αυτός είμαι. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σας πω, στη διαχείριση κρίσεων πάντα έχει σκάβες. Ποτέ μια εταιρεία ή ένας οργανισμός ή ένα κράτος δεν τα πετάει όλα μπροστά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση οριοθετημένη, αυτή είναι και ανεβασμένη στο εξαπλάσιο της προηγούμενης δυναμεώς της. Το ΠΑΣΟΚ που είναι ιστορικός φορέας, μεγάλος φορέας, θέλει να κάνει μια προσπάθεια ανάκαμψης. Θέλει να φύγει από τις ρητίδες τις παλιές. Θέλει να φύγει από λάθη. Ο κύριος Βενιζέλος, τον ακούω, να λέει ότι θα διώξουμε τα βαρύδια. Δηλαδή αποδέχεται πολιτικά αδικήματα, κακουργήματα. Και λέει, από την άλλη μεριά η Δημάρ έχει ένα ποσοστό 6,5%, δύο φορές το έφερε. Σαν συνδρομητική είναι. Δηλαδή, έχει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έβλεπα τα ποσοστά στις διάφορες περιοχές, δεν μετακινήθηκε κανένας. Αυτό οφείλεται σε ένα σταθερό προφίλ του κ. Κουβέλ, κατά τη γνώμη μου, και ένα σταθερό λόγο που εκπέμπει αυτός ο άνθρωπος εδώ και καιρό. Ένα gentleman, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, να γίνει μια κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, αποκλειστικής ευθύνης σε όλα. Σήμερα του είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνάντηση που είχαν μεταξύ, ξέχασε να βάλει τη λέξη διαπραγμάτευση στις δηλώσεις σου. Χθες του λέει στο Ζάπιο, του λέει θα το κάνω σήμερα. Το έκανε πράγματι ο άνθρωπος. Κάτι του είπε ο Τσίπρας, κάτι έγινε, βγήκε από το γραφείο, ταπ, το είπε μετά. Κάτι, κάποια τηλέφωνα γίνανε με δημοσιογράφους το πρωί, κάτι έγινε, ταπ, βγήκε. Δηλαδή θέλω να πω, μην γελάτε κύριε Χατζηνικολάου. Συμπληρώνονται αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, γιατί να μην γίνει αποκλειστική ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία, είναι 31%. 29. Εάν δώσουν τα χέρια και 29, υπάρχει πόσο, 29 ακόμα τόσο, εντάξει, άκουγα από κάποιον. Είμαι υπό την επίρρεια του σοκ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα με συγχωρείτε, αποκλειστική ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί, πρέπει να γιατί πρέπει αυτή την ώρα να μην έχει την ανοχή όσων θέλουν και να προχωρήσουν. Πάμε σε μία μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε, παίρνω το μικρόφωνο και πάω στους συμπολίτες μας να πούν τι κατάλαβαν από τη συζήτηση και ποιες είναι οι δικές τους σκέψεις. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men's Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men's Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men's Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Real
στους 97,8. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια 1987. Μαζί, Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μην χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο sexy ρούχα για το καλοκαίρι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. Τέσσερις τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κανείς σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr, η ειδική στην ενημέρωση. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ με το νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Άλλο να στο λένε κι άλλο να το βλέπεις. Ο ΟΤΕ μειώνει το πάγιο 25% στο νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Μπες στη νέα εποχή τιμών για να σερφάρεις με Connex και να μιλάς δωρεάν προς σταθερά και κινητά. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ. Ο πατέρας μου τροκομούσε από παλιά και τροκομούσε το μητά του. Από εκεί πήραμε κι εμείς μια εικόνα της τροκόμησης. Η γραβιέρα Κρήτης που παράγουμε είναι ένα παραδοσιακό προϊόν. Το ξεχωριστό που έχουμε είναι η ποιότητα του γαλάτου. Τα πρόβατα είναι ελευθέρα μοσχή, βόσκουν έξω. Με τα ΑΒ Βασιλόπουλο συνεργαζόμαστε περίπου στα 17 χρόνια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας. Βέβαια, είναι δύσκολες οι εποχές για όλο τον κόσμο. Πιστεύω πάρα πολύ στα ΑΒ που συνεργαζόμαστε, γιατί επενδύει στον τόπο μας και στηρίζει εμάς τους παραγωγούς. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Ήρθε το νέο Peugeot 208. Με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.